Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτε πληροφορίε, τον επόμενο μήνα φαίνεται ότι το θέμα απόκτηση των Ισραηλινών αντιαρματικών Spike and Loss θα έχει κλείσει οριστικά για τη χώρα μα με τα πρώτα συστήματα να έρχονται στην Ελλάδα το 2023. Το υπόψινο πλικό σύστημα θα αποτελέσει σημαντικότατο πολλαπλασιαστή ισχύω, αφού θα εξοπλίσει κανονιοφόρου του πολεμικού μα ναυτικού και πλοία Ανορθοδόξου πολέμου των ειδικών δυνάμεών μα, δημιουργώντα μια θανατηφόρα περίμετρο 32 χιλιόμετρων, στην οποία ό,τι κινείται θα εξουδετερώνεται πλήρω. Αναφορικά με τον Ελληνικό στρατό, τα υπόψινα αντιαρματικά θα ενταχθούν στου λόγου αντιαρματικών σε Εύρω και νησιά. Οι Ισραηλινοί πύραυλοι θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν κάθε πιθανή τουρκική προσπάθεια απόβαση ή αεροκίνητη ενέργεια σε χρόνους απίστευτα μικρού σε παράλληλη χρήση από εκτοξευτέ ξηρά, τσιμεντώνει το θαλάσσιο και χερσαίο θέατρο επιχειρήσεων του Αιγαίου και σε συνεργασία με τη μελλοντική απόκτηση και πιθανή παραγωγή κατευθυνόμενων βλημάτων πυροβολικού μεγάλου βεληνικού, δημιουργείται το πολυπόθητο κλέγμα άρνηση πρόσβαση, είχε δηλώσει ο καθηγητή τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, κ. Γρήβα. Εκτιμάται ότι ειδικά στο τείχο του Εύρου, οι πύραυλοι αυτοί θα κάνουν θράψη σε ενδεχόμενη πολεμική αναμέτρηση, αφού εξουδετερώνουν όλο σχεδόν το τουρκικό πλουστάσιο, ενώ εκτοξευόμενοι από τα επιθετικά ελικόπτερά μα, Απάτσι, μπορούν να διαλύσουν μηχανοκίνητου και τεθωρακισμένους τουρκικού σχηματισμού σε απόσταση 32 χιλιόμετρων από τον ποταμό Εύρω. Πρόκειται για οπλικό σύστημα το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού να ενισχύσει την άμυνα όλων των νησιών στην περιοχή ευθύνη τη Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση καθώ μονάδων του Τετάρτου Σώματο Στρατού στη Θράκη. Ειδικά για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ακόμα και για τα πιο μικρά όπω το Καστελόριζο, τα οποία διαθέτουν περιορισμένο δικό δίκτυο και έχουν ανάγκη ένα ευέλικτο, μικρού μεγέθου αλλά ισχυρό όπλο άμυνα, το Ισραηλινό Σπάικενλο θεωρείται ιδανικό καθώ διαθέτει μοναδική δυνατότητα. Στοχοποίηση και προσβολή κάθε είδου στόχων τόσο στην ξηρά όσο στον αέρα, αλλά και στη θάλασσα και μάλιστα σε μεγάλε αποστάσει. Μπορεί επίση να μεταφερθεί και να αναπτυχθεί εύκολα και γρήγορα ενώ επιπλέον θεωρείται ω εξαιρετικά απλό στο χειρισμό του. Κλείνοντα, επισημαίνουμε ειδικότερα για την περιοχή του συμπλέγματο Καστελορίζου αλλά και για των νησιών μα που βρίσκονται έναντι του κόλπου του Γκιουλούκ στα μικρασιατικά παράλια, ότι θα πρέπει να εξοπλιστούν εκτό από τα αντιαρματικά Spike and Loss και με Manmant Stinger, δημιουργώντα ένα διαπέραστο τείχο για τι τουρκικέ ενόπλε δυνάμει, οι οποίε εκτιμούμε πω πρωτίστω θα ενεργήσουν κατά μικρονήσων με καθόλου ή ελάχιστο πληθυσμό και βραχονισίδων από Σάμμο και νοτιότερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.